να ασχοληθούμε λίγο με τα του κορονοϊού και να αναλύσουμε κάποια δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει στο κομμάτι των νοσηλιών και των κρουσμάτων. Πάμε να παρουσιάσουμε λίγο το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στο κομμάτι των νοσηλιών COVID στα νοσοκομεία της Κρήτης. Θα πάμε στα σχολεία και θα ακολουθεί ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, προσέξτε, μετά τις γιορτές έχει καταγραφεί το εξής ποσοστό, 1 συν 47,8% στην Κρήτη στο κομμάτι των νοσηλιών. Αυτή τη στιγμή 94 νοσηλίες σε κλινική COVID και 8 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Στοιχεία, ποσοστά τα οποία προβληματίζουν. Το περιμέναμε, αλλά προβληματίζουν. Αυτή τη στιγμή βέβαια μπορεί να έχει καταγραφεί μια αύξηση στις νοσηλίες, ωστόσο η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Θέλω να πάμε λίγο και στα σχολεία. Και στα σχολεία της Κρήτης είναι στοιχεία τα οποία αφορούν την περίοδο 9 Ιανουαρίου με 13 Ιανουαρίου. Κάτω του 5% καταγράφονται οι απουσίες των μαθητών, το 1 τρίτο λόγω κορονοϊού και τα 2 τρίτα των συγκεκριμένων απουσιών λόγω γρήπης και ιώσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, καθώς μιλήσαμε με εκπαιδευτικούς και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Πάμε στην κυρία Άννα Στουμπίδη, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Κυρία Στουμπίδη, την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Οι μαθητές επέστρεψαν μετά τις γιορτές στα Θρανία με ένα ποσοστό της τάξης του 5% να απουσιάζει. Γι' αυτό το οποίο είπα, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο ακριβώς περιμένουμε να κορυφωθεί βέβαια τις επόμενες δύο εβδομάδες αυτό το κύμα. Έτσι ακριβώς, είναι διαχειρίσιμη και ήταν και αναμενόμενο μετά που ανοίξαμε, γιατί κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο τώρα λόγω του κορονοϊού, αλλά κάθε χρόνο με τις αλλαγές του καιρού τα παιδιά κρύωναν και είχαμε έτσι κάποια προβλήματα. Απλά φέτος έχουμε προβληματιστεί λίγο περισσότερο, καθώς όπως πολύ ορθά αναφέρατε, έχουμε τον κορονοϊό, έχουμε τις ιωσούλες, έχουμε και τη γρήπη βέβαια που χτυπάει ενήλικες. Ακριβώς. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι τη γρήπη α τη συναντήσαμε περισσότερο Νοέμβριο-Δεκέμβριο στα σχολεία. Τώρα που ανοίξαμε 9 του Γενάρη και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα ήμασταν χαρούμενοι που ανοίξαμε, γιατί εμείς δεν θέλαμε που ακουγόντουσαν ότι μπορεί να μην ανοίξει το σχολείο. Εμείς θέλουμε σχολεία ανοιχτά. Παρατηρούμε ότι εντάξει, έχουμε ακόμα κάποια περιστατικά κορονοϊού, κάποια περιστατικά γρήπης α, αλλά είναι διαχειρίσιμα, δεν κλείνουν τμήματα. Δεν κλείνουν δηλαδή τα σχολεία και να έχουμε το περσινό φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα ζητάμε σαν εκπαιδευτική κοινότητα ότι το κράτος θα μπορούσε να μας δώσει δωρεάν self-test. Γιατί όλοι ελεγχόμαστε, και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Αν έχουμε ένα κρούσμα, λέμε στους γονείς, κάντε κάποιον έλεγχο. Οπότε θα μπορούσε το κράτος πάλι να μας δώσει τα self-test και να μην τα πληρώνουν ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι από την τσέπη. Μάλιστα, είναι πάρα αυτό πολύ. Είναι το μεγάλο μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, το κόστος για ένα self-test, για ένα rapid test σε παιδάκια δημοτικού και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οπότε, έτσι, από τον Υπηαγωγείο. Απευθυνόμενοι τώρα στους γονείς οι οποίοι ανησυχούν, η εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών τι έχει να πει, και κυρίως θέλω να σταθούμε στο κομμάτι της συνεργασίας, δηλαδή συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικό με τον εντοπισμό ενός συμπτώματος. Φαντάζομαι θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η διεύθυνση του σχολείου και ο εκπαιδευτικός. Φυσικά, ενημερώνουμε πάντα με γραπτά μηνύματα mail από το σχολείο αν υπάρχει κάποιο περιστατικό σε δάσκαλο ή σε παιδί. Ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους γονείς ώστε να γνωρίζουν, γιατί κάποιοι γονείς έχουν μόλις φέρει στον κόσμο ένα καινούριο μωράκι. Πολύ δηλαδή σωστά. Έχουμε ανεμβολία στο σπίτι ή έχουμε ηλικιωμένους που μένουν μαζί. Οπότε πρέπει να προσέξουμε όλο το σύνολο. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί ενημερώνουμε, η διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους γονείς και από εκεί και πέρα ο γονέας έχει ο καημένος την υποχρέωση σε εισαγωγικά να δει το παιδί του αν έχει κάποια συμπτώματα, αν μπορεί να το κρατήσει στο σπίτι 2-3 μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μήπως εξελιχθεί δηλαδή σαν περιστατικό κορονοϊού, οπότε θα πρέπει να μείνει τις 5 μέρες όπως λέει το πρωτόκολλο. Θεωρώ ότι η συνεργασία, το έχουμε ξαναπεί και σε αυτή την εκπομπή, ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική. Εγώ κρατώ πάντως. Τους θέλουμε κοντά μας. Σωστά. Κρατώ το γεγονός ότι δεν είναι
όσο τραγικά περιμέναμε τα πράγματα μέσα στις γιορτές που λέγαμε να ανοίξουν, να μην ανοίξουν τα σχολεία, μήπως θα ήταν καλύτερα να προχωρήσαμε σε μία αναβολή και να ανοίγαμε μία εβδομάδα μετά. Ωστόσο, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Ένα 5% ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι ακριβώς. Συνήθως παρατηρούμε ότι την πρώτη εβδομάδα δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Οπότε και αν ανοίγαμε μία εβδομάδα μετά, πάλι θα περιμέναμε να δούμε πότε θα έρθει η δεύτερη, σωστά, τρίτη εβδομάδα ώστε να δούμε τα περιστατικά. Άρα τα σχολεία τα θέλουμε ανοιχτά. Απλά με καθαριότητα, πολύ σημαντικό. Σήμερα μιλούσα και με τον υπεύθυνο καθαριότητας, τον κύριο Κατσουλάκη, στο Δήμο. Οπότε ήθελα να δω αν υπάρχουν και πολλά περιστατικά COVID στις καθαρίστριες. Γιατί ξέρετε, είμαστε μία μεγάλη κοινότητα τα σχολεία. Οπότε και εκεί διαχειρίζεται το φαινόμενο. Όπου είχε περιστατικά, μου είπε, τις αναπληρώσανε. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε όλοι, μάλιστα, μαζί. Παιδευτικοί, γονείς, μαθητές, όλη η κοινωνία. Κυρία Στουμπίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καλό πολύ.